Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας που βρισκόμαστε σε μια κριτική κέλη, προσωπικά εγώ για δεύτερη χρονιά, και το Σύνταγμα και η Ταξιαρχία για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Θα παρακολουθήσετε μία άσκηση που διοργάνωσε το Τάγμα Εθνοφυλακής Φλωρίνης και Αμυντέου με εθνοφύλακες που περιλαμβάνει η άσκηση ένα μέρος της αποστολής των δύο ταγμάτων εθνοφυλακής. Το λόγο έχει ο υποδιοικητής του πρώτου συντάγματος, ο κ. Στολάκης, ο οποίος θα σας αναλύσει και την άσκηση. Ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ, σας καλωσορίζουμε στο χωριό Κέλλη του νομού Φλόρινας, όπου θα διεξαχθεί η ΤΑΜΣ εξάλληψη σημείου αντίστασης σε αστικό περιβάλλον με την ονομασία «Ο Κλέφτης του Χιονιού». Σκοπός της άσκησης είναι η προβολή και επάψηση της μαχητικής ικανότητας και του υψηλού βαθμού ετοιμότητας των δυνάμεων εθνοφυλακής κατά τον αγώνα σε αστικό περιβάλλον, η εξύψωση του ειδικού και η απέδωση του αισθήματος ασφαλείας στον πληθυσμό της περιοχής. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα. Γενική τοποθέτηση της άσκησης, τοπογραφική ενημέρωση, συνοπτική περιγραφή των επιχειρήσεων, έναρξη και εξαγωγή της άσκησης. Γενική τοποθέτηση της άσκησης. Η άσκηση είναι τάξη της ενεργίας επιπρόεδρου δημιουργίας και θα διεξαρτηθεί στο χωριό Κέλλη, η οποία σχεδιάστηκε και διευθύνεται από το πρώτο Σύνταγμα Πεζικού. Ειδική αντικειμενική σκοπή. Ανάπτυξη ηγετικής πρωτοβουλίας και προσαρμοστικότητας στους μικρούς ηγείτορες επέν δημιουργίας, καθώς και στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης των εθνοφυλάκων. Εξάσκηση στη σχεδίαση και χρησιμοποίηση των δυνάμεων των τμήματων χρονικής ετοιμιμότητας του πρώτου συντάγματος πεζικού. Εξάσκηση των εθνοφυλάκων στις επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον, καθώς και στην εκαθάριση οικίας. Η ορθή αντιμετώπιση των προσδιοριζομένων προβλημάτων διεξαγωγής και διοικητικής μέρινας. Τοπογραφική ενημέρωση. Κατεύθυνση του βορρά καταδεικνυόμενη. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του υψώματος Άγιος Αθανάσιος, σημεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση η λίμνη των Πετρών και το χωριό Κέλλη. Με μακρισμένος ορίζοντας, όρος Βόρας, όρος Βέρμιο, όρος Βαρνούς. Εκεί ορίζοντας, ύψωμα Αγνάντια, ύψωμα Θαμνότοπος, ύψωμα Άγιος Αθανάσιος, ύψωμα Κορυφή. Συνοπτική περιγραφή των επιχειρήσεων. Συμμετέχουσες δυνάμεις στην άσκηση θα συμμετάσχουν το Διευθέν Επιτελείο του Πρώτου Συντάγματος και ασκούμενες μονάδες 504-523 μηχανοποιημένο τάγμα Βυσβού, Τέθα Μητέου Φλόρινας, ένατο ΤΥΠ, ένατος λόγος Δευβάσεων και ένατος λόγος Μηχανικού. Εκτρικές δυνάμεις. Για την πλαισίωση της άσκησης έχει διαμορφωθεί μια τακτική κατάσταση κατά την οποία και αν ο χώρα βρίσκεται σε κρίση, με την προσανατολάς συνορεύουσα χώρα, την Ερυθροχώρα, εξαιτίας διεκδικήσεων αυτής σε μικρονησίδες του Αιγαίου. Η Λευκοχώρα, που βρίσκεται στο βόρειο δυτικό της συμφερόντων, έχει δείξει ανοχή στη δημιουργία ενόπλων εξτρεμιστικών οργανώσεων στο έδαφος της, που υποστηρίζονται από την Ερυθροχώρα και δρούν στην περιοχή των συνόρων και την Κενοχώρα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ανησυχία και σύγχυση, προκαλώντας δολιοφθορές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελίας και ανασφάλειας στις οδικές κινήσεις. Από ε-10 έως ε-1 εκδηλώθηκαν μικρής και μεσαίας έντασης επεισόδια μεταξύ αλλοδαπών που διαβιούν και εργάζονται στις περιοχές Κοζάνης, Τολεμαΐδας, Φλόρινας και Αμυντέου. Πραγματοποιήθηκαν καταλήψεις εγκατελειμμένων φυλακίων και απομακρυσμένων οικειών από εθνικιστικές ομάδες στην περιοχή ευθύνης του πρώτου συντάγματος πεζικού και αναγραφή αντιελληνικών συστημάτων. Εκδηλώθηκαν περιστατικά τρομοκρατικών απειλών και σύλληψη ομήρων σε παραδιθόρια χωριά με ισλαμική υπογραφή. Προσπάθειες εισόδου σε χωριό για δημιουργία εντυπώσεων και χρησιμοποίηση του γεγονότος για επικοινωνιακούς λόγους. Φίλες δυνάμεις, στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιείται το πρώτο Σύνταγμα Πεζικού με το 504 μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού να συνεχίζει την επιτήρηση της μεθορίου. Το 523 μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού, πέραν της συγκρότησης του Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιδαρχίας, έχει αναλάβει και τη φύλαξη του ΑΔΜΙΕ στην Τολεμαΐδα. Το ΣΤΕΦ Φλόρινας έχει αναλάβει την ασφάλεια του ΑΕΣ Μελίτης και του Φράγματος Παπαδιάς. Το ΤΕΦ Αμυντέου έχει αναλάβει την ασφάλεια του ΑΕΣ Αμυντέου. Τα τμήματα αμέσως επεμβάσεως δεν έχουν εμπλακεί και τηρούν ετοιμότητα όπως παρακάτω.
ομάδα τμήματος χρονικών οντιμότητων του πρώτου συντάγματος ετοιμότητας μιας ώρας επίπεδου ομάδας από το ΤΕΘ Αμιντέου για την άσκηση στο στρατόπεδο Παπαπέτρου. Η δημιουργία του τμήματος αμέσως επεμβάσεως του πρώτου συντάγματος ετοιμότητας 4 ωρών ως ενίσχυση επίπεδου δημιουργίας από το 504 μηχανοποιημένο τάγμα φυσικού στο στρατόπεδο Παπαπέτρου. Ομάδα τμήμα χρονικών οντιμότητων του ΤΕΘ Φλόρινας ετοιμότητας 3 ωρών στο στρατόπεδο και τον Πούλου Τάγαρη. Μετά από πληροφορίες για κατάληψη του Δημαρχείου Κέλλης και ενός παρακείμενου κτηρίου, καθώς και τη σύλληψη εχμαλώτων από ομάδα ενόπλων, το Τμήμα Χρονικών Οντιμότητων μιας ώρας του ΤΕΘ Αμιντέου έλαβε διαταγή να ενεργήσει για εξάλληψη της απειλής, την ανακατάληψη του Δημαρχείου του παρακείμενου κτηρίου και την απελευθέρωση των εχμαλώτων. Για τις ανάγκες της άσκησης, ο χώρος του Δημαρχείου Χωριού Κέλλης προσομοιάζεται το πέτρινο κτίριο και τα αποδυτήρια του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκονται μπροστά σας. Φάση της άσκησης. Η άσκηση θα περιλαμβάνει τις εξής φάσεις. Πρώτη φάση, κατάληψη και οργάνωση συγκροτήματος οικειών από ομάδα ενόπλων. Δεύτερη φάση, κίνηση ομάδας ΤΑΕ ΤΕΘ Αμιντέου κατόπιν διαταγής του προτιμένου σταθμού οδηγής του πρώτου συντάγματος, προσέγγιση και ανάπτυξη και καθήλωσή της. Φάση τρίτη, επέμβαση κατόπιν διαταγής του προτιμένου σταθμού διοικήσεως του πρώτου συντάγματος πυρηνικού της δημιουργίας τμήματος χρονικών οντιμότητων του πρώτου συντάγματος πυρηνικού στο ύψωμα Άγιος Αθανάσιος, ανακατάληψη και κατάρρευση του συγκροτήματος οικειών και εξάλληψη της απειλής. Φοιτητέ, 10 η ώρα, ομάδα παραστρατιωτικών, όπως βλέπετε αριστερά σας, αποτελούμενοι από 10-15 άνδρες και έχοντας στην κατοχή τους ελαφρύ οπλισμό και δύο πολυβόλα, καταλαμβάνουν το Δημαρχείο του χωριού Κέλλης και το παρακείμενο σε αυτό οίκημα. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε τα οχήματα με τους επιτελεστές να κινούνται και να αποβιβάζουν τα άτομα τα οποία ταχύτατα και ατόρυβα καταλαμβάνουν τα κτίρια του Δημαρχείου, λαμβάνοντας θέσεις μάχης. Βλέπουμε ότι επάνω στα οχήματα που χρησιμοποιούν οι εξτρεμιστές υπάρχει τοποθετημένο πολυβόλο για να καλύπτει με πειρά την κίνησή του. Τα οχήματα εκμεταλλευόμενα το έδαφος και την πλάτη πλησιάζουν το Δημαρχείο και αποβιβάζουν το προσωπικό. Το τμήμα εισέρχεται στον χώρο του Δημαρχείου ακόμα και ταχύτατα καταλαμβάνει το κτίριό του και έχει το όνομα των εκτρεμιστών μαζί με τους υπόλοιπους παίρνουν τις μάχες περιμετρικά του κτιρίου και σε κέρες θέσεις. Όλη αυτή η κίνηση δείχνει ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην τεχνική εισόδου και στην κατάληψη κτιρίου. Ο συντονιστής του σταθμού διοικήσεως του πρώτου συντάγματος πεζικού, κάνοντας εκτίμηση κατάσταση, θεωρεί ότι η απειλή μπορεί να εξαλευθεί από την ομάδα του ΤΕΘ Αμιντέου, οπότε την χρησιμοποιεί για την εξάλληψη της απειλής και ενημερώνει τον διοικητή του πρώτου συντάγματος για την κατάσταση. Η ομάδα, τμήμα χρονικών τιμωτήτων του ΤΕΘ Αμιντέου, πήρε διαταγή να ενεργήσει για εξάλληψη της απειλής, την ανακατάληψη του Δημαρχείου και την απελευθέρωση τιμών εκβαλώντων. Μετά την έκδοση της διαταγής, ο ομαδάρχης προχώρησε ενέργειες οργάνωσης μάχης και συγκεκριμένα εκτέλεσε λεπτομερείς αναγνωρίσεις για όλες τις πιθανές προσβάσεις από όπου θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τον εχθρό. Το σχέδιο για την εξάλληψη της απειλής σε αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια. Υποστήριξη της ενέργειας με κατάλληλο τμήμα υποστήριξης της ομάδας στην προκειμένη περίπτωση στο πολυβόλο 762 επί οχήματος 240 GT που είδατε πριν λίγο, κίνηση προς εξάλληψη της αναγνωριστής της απειλής έφαντος για την εγκατάρρηση της οικίας και αναδιοργάνωση. Στο σημείο αυτό είδαμε τα οχήματα που κινήθηκαν στις θέσεις τους, τα οποία έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα καλύματα επί του πήγματος και επιτρέπει στο σκοπευτή του οπλοπολιβόλου να εκτελεί πειρά, εκμεταλλευόμενος την παρατήρηση και την προστασία που του παρέχει το όχημα. Τα οχήματα κινήθηκαν για την κατάληψη θέσεων, η οποία θα τους παρέχει κάλυψη, ώστε να μπορούν να προστατεύονται από πειρά, όπλων ευθυνούς τροχιάς και τυχόν ελαφριά αντιαρματικά. Το προσωπικό θα αποβιβαστεί από το όχημα, θα ακροβολιστεί και θα καταλάβει τις θέσεις μάχης που θα το παρέχουν παρατήρηση σε δύο βολείς μέτρο στον εχθρό. Στη συνέχεια, με άρματα κατά οι ομάδες,
θα κινηθεί για την εξουδετερώση της απειλής. Εδώ είναι το σχόλιο να αναφέρουμε τη σύνδεση της ομάδας των τάγματων εθνοφυλακής. Η ομάδα αποτελείται από 8 άτομα και είναι χωρισμένη σε δύο ημιομάδες των 4 ανδρών. Την ομάδα ελιγμού και την ομάδα υποστηρίξεω. Την ομάδα ελιγμού. Ομαδάρχη, κομμετή, όπλο πολυβόλου, ελεύθερο κομμετή και τον χώρο. Την ομάδα υποστηρίξεω. Βοηθό ομαδάρχη, κομμετή, όπλο πολυβόλου και δύο τυφεκιοφόρου. Κατά την κίνησή τους προς το στόχο, η ομάδα θα πέσει πάνω στις παγιδεύσεις, όπως είδατε αυτή την έκρηξη, που έχουν τοποθετήσει οι εξτρεμιστές ως κόλλημα και καθυλώνεται από τα πυρά τους. Πρέπει να τονιστεί ότι ένα κόλλημα είναι αποτελεσματικό μόνο εάν καλύπτεται από πυρά. Ο ομαδάρχης του τμήματος χρονικών δημοτικών του ΤΕΘΑ Μητέρου αναφέρει την κατάστασή του στο σταθμό διοίκησης του πρώτου συντάγματος πυρηνικού και ζητά την επέμβαση του συντάγματος. Ο συνολιστής του θεμού διοικήσεως μετά από εκτίμηση της καταστάσεως κατόπιν έγκρισης του διοικητή αποφασίζει να εμπλέξει τη δημιουργία τμήμα χρονικών δημοτήτων του πρώτου συντάγματος πυρηνικού με αποστολή την εξάλληψη της απειλής και την αποκατάσταση του συγκροτήματος οικειών. Θα δείτε δεξιά μπροστά σας το τμήμα χρονικών ετοιμοτήτων. Είναι δύο οχήματα γαλλικής προέλευσης VPL, ελαφρά ταφαρκισμένα οχήματα, όπου φέρουν πολυβόλο και πολυβομβιδοβόλο βομβίδων 40 χιλιοστών. Βλέπουμε την κίνηση των δύο ομάδων από τις δύο κατευθύνσεις, με την υποστήριξη των τεθωρακισμένων οχημάτων VPL. Η όλη ενέργεια είναι έγκαιρη, διότι γίνεται εντός 20 λεπτών από την έκδοση της διαταγής του συντάγματος με τα κίνητα μέσα ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα. Σκόπιμη, διότι αποσκοπεί στην καταστροφή του εχθρού και στην αποκατάσταση του εθνικού εδάφους στο χωριό Κέλλη. Δυνατή, διότι η αναλογία δυνάμεων είναι υπέρ των φιλίων. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε το όχημα επιχείρησης μεθορίου που βρίσκεται στα αριστερά σας και σας δίνει την εικόνα στις οθόνες που έχετε μπροστά σας. Είναι ένα όχημα Citroën Jumper, το οποίο έχει τοποθετηθεί κάμερες παρακολούθησης μέρας και νύχτας με θερμική κάμερα, δίνοντας δες δυνατότητα παρακολούθησης της μεθορίου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Οι εκρήξεις που ακούγονται απεικονίζουν τα πυρά του πολυβομβιδοβόλου τμήματος υποστηρίξεως της μυρίας στο συγκρότημα οικειών. Και συνεχίζουμε να βλέπουμε την κίνηση των δύο ομάδων από δύο κατευθύνσεις. Εκαθάριση κτηρίου. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε την τεχνική για την εκαθάριση κτηρίου. Η ομάδα συνήθως χωρίζεται στο τμήμα καθαριστών και στο τμήμα υποστηρίξεως. Το τμήμα καθαριστών περιλαμβάνει τον ομαδάρχη, τους δύο καθαριστές,
τους δύο άντρες εισόδου, ένα παρατηρητή, ο οποίος δίνει να είναι ένας εκ των οπλητών εισόδου. Το τμήμα υποστήριξης αποτελείται συνήθως από τους υπηρέτες των προπολιβόλων. Καθώς οι δύο ομάδες πιάζουν προς το συνόλυμα των οικειών, ανταλλάσσουν πυρά Thank you.
και συνεχής έλεγχος προσωπικών σημείων και εμπειριών, όπως το παρόν και τις κατάστασεις της φαρμακείας μετά την εξάρτηση της αφηγής και την μεταφορά του καρματία, ακούγονται οι αναφορές οπτωματάρχες προς τον Βρύδη λόγο. Καθώς και τον Βρύδη προς τον δικηγού του λόγου. Και αυτό να πω για το σκοπό και ειδικά το δικηγικά και μέσα. Πρέπει να εντατικοποιήσει την εκπαίδευση του μαγόνα σε αστικό περιβάλλον, καθώς και στους τρόπους ενεργείας που υπάρχουν στην χώρα από αυτούς. Ο εξοπλισμός του τάγματος θερμοφυλακής πρέπει να ενισχυθεί με ειδικό υλικό του αστικού αγώνα, ήδη χωρίς σημά, παρατήρα των σημείων και υλικό εξοπλισμού, πρέπει να αποτελέσει στόχο κάθε σημασμού η δημιουργία ενός πεδίου ασκήσεως αγώνα σε κατημένους τόπους στην περιοχή επένδυση. Εδώ περαστώθηκε η υπέρωσή σας και είναι η διάθεσή σας για την ανέπτυξη. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και είναι τιμή για μένα που είμαι εκτός προς εδώ του διοικητικού γάμα σώματος στρατού του Αστραλίου κ. Πούτρα. Ξέχασα να προσθέσω χαιρετισμό στο πρόεδρο του Τίχνιο Τασκέλης. Είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και βρίσκομαι στην Κέλη, δεν έχω ξανάρθει εδώ στην περιοχή. Είναι μοναδικό το περιβάλλον. Να ευχηθώ σε όλους θερμά συγχαρητήρια για όλες τις εκδηλώσεις. Να έχουμε χρόνια πολλά, υγεία και ευημερία σε όλους μας. Να μας πάει καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.